Ο Σιμάνσκι θεωρείται ένα από τα πολυτιμότερα έμψυχα περιουσιακά στοιχεία στο δικέφαλο, με την χρηματιστιακή του αξία να ανεβαίνει εκ νέου και να διεκδικεί με αξιώσει την επιστροφή του στην Εθνική Πολωνία. Ανεξάρτητα τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η ΑΕΚ είχε αποφασίσει να δέσει άμεσα τον Σιμάνσκι με νέο συμβόλαιο και γι' αυτό το λόγο έχει υπάρξει σχετική ειδοποίηση του εκπροσώπου του, του Μάριους Πιεκάρσκι. Να πούμε επίσης ότι η ΑΕΚ, περιμένοντας τον Ατρόμητο, δύσκολα ο Αλμέιδα θα αλλάξει την ενδεκάδα. Φαίνεται όμως ο Σιντιμπέ να είναι στα πρόθυρα αυτής, καθώς είναι κοντά στο 100%. Ο Γιόνσον είναι τιμοπόλεμος. Ο Τσούμπερ από τη μεριά του αναμένεται να είναι εκτός και περιμένουμε να μάθουμε το ακριβές πρόβλημά του. Αναμένουμε να δούμε βασικά την ίδια ενδεκάδα που έπαιξε στο Βικελίδης, με την εξαίρεση ότι ο Σιντιμπέ μπορεί να ξεκινήσει στην θέση του Ρότα. Έτσι λοιπόν, Μουκουντή και Βίντα θα είναι τα στόπερ, αριστερά ο Μουκουντή, ο Σιμάνσκι το αμυντικό χάφο, έχοντας μπροστά του τον Πινέδα, αριστερά τον Γκατσίνοβιτς και δεξιά τον Ελίασον, ενώ μπροστά αναμένεται να είναι ο Γκαρσία με τον Αραούχο.